Εμείς όμως στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Μανώλη Σιδηχάκη, βουλευτή Ηρακλείου, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κύριε Σιδηχάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Σας βρίσκουμε στη Βουλή βεβαίως εξαιτίας και της συζήτησης για το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο για τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση γενικότερα στη δημόσια διοίκηση. Θα θέλαμε το σχόλιο σας για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά και για την αντιπαράθεση, την κομματική αντιπαράθεση που υπάρχει στη Βουλή, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά, θεωρώ τουλάχιστον, εσείς τα ξέρετε καλύτερα γιατί τα ζείτε κιόλας, που έχουμε υψηλούς τόνους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου και μετά. Ξεκινώντας από το δεύτερο ζήτημα που θέσετε, νομίζω ότι δεν ισχύει ότι έχουν ανέβει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πιθανά εχθές κάποια στιγμή και εντός ανέβηκαν οι τόνοι και με την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα, ο οποίος προσπάθησε να στήσει ένα σκηνικό, θα έλεγα, την παράθεση, καταφεύγοντας το γνωστό μοτίβο της κανονολογίας και σε ζητήματα όπως ο αριθμός των μετακλητών, η αμοιβή τους και σε διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα, αποφεύγοντας όπως να πάρει θέση στο κυρίαρχο ζήτημα που αφορά το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Και πριν σας πω για την αξία του επιτελικού κράτους, συνεχίζοντας για το γεγονός ότι ήταν στημένο για πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αυτό το κλίμα της έντονης αντιπαράθεσης, ο κύριος Γεραπετρίδης, ο Υπουργός Επικρατείας, έδωσε τα ευχαριστήρια στον ΣΥΡΙΖΑ και στα υπόλοιπα κόμματα βέβαια για αυτή την επικοδομητική συζήτηση και τις προτάσεις που κατέθεσαν την Διαρκή Επιτροπή αρμόδια για που συζητάει το ζήτημα αυτό για το επιτελικό κράτος. Και μάλιστα, αν όχι όλες, τις περισσότερες από τις προτάσεις των υπολείπων κομμάτων τις ενσωμάτωσε στο σχέδιο νόμου. Άρα λοιπόν, εδώ παρατηρούμε μια σύμπνοια, ομόνοια για την αναδιάρθρωση, να το πω, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος. Και νομίζω ότι όλοι ομονοούν και θέλουν προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούν οι αλλαγές του κράτους. Γιατί καταρχάς αποτελούν υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κομισιών και του ΟΣΑ. Τι λέει αυτή η υπόδειξη? Λέει ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένα εγχειρίδιο προκειμένου να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι όποιες επενδύσεις στην Ελλάδα, δηλαδή οι στόχοι του κεφαλαίου, με βάση τα όσα νομοθετήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με τα τρία μνημόνια από όλες τις κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ τώρα την τελευταία τετραετία. Άρα λοιπόν, αυτή η κινδυνότητα και η αντιλαϊκότητα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος είναι δεδομένες για το λαό. Δεν πρόκειται δηλαδή σε καμία περίπτωση να ωφελήσουν το λαό. Τι θα πρέπει να γίνει, κύριε Σιδηχάκη? Δηλαδή να μην έρθει κεφάλαιο, να μην έρθουν επενδύσεις? Τι θα κάνει ο κόσμος, αφού το σύστημα είναι δεδομένο? Το δεδομένο, εάν... Επίσης να μην γίνει κάποια αλλαγή στο κράτος. Εάν στην ανθρωπότητα θεωρούσαμε ότι όλα είναι στατικά και δεδομένα, προφανώς δεν θα άλλαζε. Αλλά η ανθρωπότητα και το ρου της ιστορίας διαμορφώνεται μέσα από τις ρήξεις και τις ανατροπές. Κατά συνέπεια... Μέχρι τότε όμως δεν πρέπει να γίνει κάτι. Προφανώς πρέπει να γίνει κάτι. Αλλά εδώ πέρα η Δημοκρατία, αναλαμβάνοντας τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει? Λέει έχει συνέχεια το κράτος. Δηλαδή έχει συνέχεια η εφαρμογή τριών μνημονίων, έχει συνέχεια η μεταμνημονιακή εποπτεία με μέτρα και πρωτογενή πλεονάσματα, ένα που θα είναι μέχρι το 2060. Και φυσικά όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται και είναι σε βάρος του λαού, γιατί δεν νομίζω να είναι υπέρ του λαού, οι συνεχείς μειώσεις των μισθών, των συντάξεων, τα χαράτσια, ο έμφυα και πάει λέγοντας, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι υπέρ του λαού. Απλά διαμορφώνεται ένα περιβάλλον και με τις ρυθμίσεις αυτές τώρα που υποθούνται, προκειμένου να γίνει το κράτος πιο συγκεντρωτικό, πιο ευέλικτο, με σκληρή κρατική διοίκηση, ικανή να προωθήσει όλους αυτούς τους στόχους, δηλαδή να διαμορφώσει ένα φιλικό περιβάλλον προς τις επενδύσεις.
Γίνονται επενδύσεις. Δεν σημαίνει ότι είναι επενδύσεις που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή του λαού. Μα δεν γίνονται επενδύσεις μόνο για να βελτιώσουν. Η επένδυση στο ελληνικό πιστεύετε ότι θα βελτιώσει τη ζωή του λαού της Αθηνάς? Κοιτάξτε, σε σχέση με το πώς είναι τώρα ένα τσιμετένιο πράγμα, εκεί όπου ο καθένας μπαίνει μέσα και καταπατά χώρους και κάνει και ράνει, θεωρώ ότι θα είναι καλύτερα να γίνει κάτι αυτό το πράγμα που να μπορέσει και θέσεις εργασίας να δημιουργήσει και αν θέλετε να προσφέρει μέσω της φορολογίας και στο κράτος. Δηλαδή το να το έχουμε έτσι είναι καλύτερα. Κοιτάξτε, είναι άλλο πράγμα η επιθυμία σας και η επιθυμία μου και η επιθυμία του λαού της Αττικής να διαμορφωθούν ελεύθεροι χώροι, έτσι ώστε να μπορεί να ανασάνει ο λαός της Αθήνας, να βρει την ελλαστική του λύση όταν θέλει να πάει μια βόλτα, να πάει δρομή, προφανώς να ανοίξουν και δουλειές με ικανοποιητικούς μισθούς, μεροκάματα κτλ. Αλλά είναι άλλο πράγμα η επιθυμία μας και αυτό που πιθανά έχουμε στο μυαλό μας και είναι άλλο πράγμα αυτό που πάνε να κάνουν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, άλλωστε το λέει το ίδιο το νομοσχέδιο, γίνεται μια προσπάθεια να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στους θεσμούς, να διαμορφώσουν μια ασφάλεια δικαίου, αποφυγή γραφειοκρατικών αγκυλώσεων κτλ., προκειμένου να προχωρήσουν απρόσκοπτα όλες αυτές οι διαδικασίες, οι οποίες διαδικασίες θα ωφελήσουν τους μεγάλους επενδυτές. Όποιες δουλειές ανοίξουν, προφανώς θα είναι πάνω στα τσακισμένα δικαιώματα των εργαζομένων και μπορώ να σας φέρω ως παράδειγμα, διότι και ως κριτικός στον τομέα του τουρισμού επισιτισμού, το παράδειγμα της Κρήτης, όπου το 2018 ο τζίρος των μεγάλων ξενοδοχείων, του ξενοδοχείου κεφαλαίου στην Κρήτη, ήταν περίπου στα 3,5 δισεκατομμύρια και μόλις η μισθή έφτασε στα 150 εκατομμύρια. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς πήγαν στις τσέπες των μεγάλων ξενοδόχων. Μιλάμε τώρα για μισθούς μαθητείας 250 ευρώ, 500, στην καλύτερη περίπτωση κάποιος να έχει 750-800 ευρώ με καταστρατηγημένα φυσικά τα ωράρια και το χρόνο εργασίας, με 10 ώρα, με 12 ώρα κτλ. Κάτω από πολύ σκληρές, άσχημες συνθήκες και τρομοκρατίες στους χώρους δουλειάς. Δεν νομίζω να θέλει αυτό ο εργαζόμενος λαός. Σίγουρα, κανένας δεν το θέλει. Αυτές, τέτοιες. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία πολλές φορές να διαβάζουμε τα ψηλά γράμματα. Κύριε Συντηχάκη, βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει μπει σε έναν αγώνα δρόμου καταθέτοντας συνεχώς καινούργια νομοσχέδια. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να έρθει και το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, για την κυβερνησιμότητα όπως χαρακτηριστικά λέγεται, θα λέγεται της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λίγο αργότερα σίγουρα μέχρι τον Οκτώβριο, από ό,τι τουλάχιστον λένε από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα έχουμε και το σχέδιο νόμου για την κατάργηση επί της ουσίας της απλής αναλογικής. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο σας, διότι μαθαίνουμε ότι τέλος του Αυγούστου θα κατατεθεί μια ρύθμιση από την πλευρά της κυβέρνησης για την ψήφο των ομογενών. Ποια είναι η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος σε ό,τι αφορά το τελευταίο? Σε σχέση με το τελευταίο, νομίζω έχουμε εκφράσει τη θέση μας ότι προφανώς οι ομογενείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγησε. Δεν το απαιτεί πολύ συγκεκριμένο, να προσδιοριστεί πολύ συγκεκριμένα ποιοι είναι αυτοί οι ομογενείς. Είναι πρώτης γενιάς, είναι δεύτερης, είναι τρίτης γενιάς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, για παράδειγμα, διατηρούν σχέσεις, έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα. Είναι, ξέρω εγώ, οι 500.000 νέοι άνθρωποι που σήμερα βρίσκονται στο εξωτερικό και δουλεύουν. Είναι ομογενείς οι οποίοι είναι αρκετά χρόνια έξω, έχουν κάνει οικογένειες, αναδιατηρούν ένα σπίτι εδώ, έχουν διάφορες άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, δηλαδή ζητήματα που τους αγγίζουν ακόμα στο εξωτερικό των ομογενών, οι πολιτικές, οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Προφανώς αυτοί πρέπει να έχουν το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε όταν και εφόσον έρθει αυτή η συγκεκριμένη ρύθμιση στη Βουλή, να σταθούμε ανάλογα απέναντι στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Στο γενικό του επίπεδο είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Η κυβέρνηση κάνει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έρθε καλπάζοντας το άλογο ως αποτέλεσμα της πολιτικής του εφάρμοσης ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα 4 χρόνια, γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται. Έχει στο μυαλό της και στο στρατηγικό της πλαίσιο να φέρει ένα πλήθος αντιδραστικών ρυθμίσεων που θα είναι από την κορυφή ως τα νύχια. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι το κράτος έχει συνέχεια. Φέρνει τώρα την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου
υποδεικνύοντας ότι από εδώ και πέρα ο νόμος και η τάξη θα έχει προεξέχουσα θέση στην κυβερνητική πολιτική. Φέρνει την κατάργηση της απλής αλλογικής στους Δήμους με πρόσχημα την κυβερνησιμότητα, αλλά και διάφορες αλλαγές στον ποινικό κώδικα, στον κώδικα ποινικής δικαιοσύνης και πάει λέγοντας. Η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση πήρε τη σκυτάλη, πήρε το νήμα από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να δώσει συνέχεια, θέλει να εξυπηρετήσει το μεγάλο κεφάλαιο, την κερδοφορία του, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και όλες αυτές οι αλλαγές που μεθάδουν κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ακριβώς γιατί θέλει να προσαρμόσει το κράτος, τη διοίκηση του κράτους ακριβώς σε αυτές τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι το κράτος θα γίνει πιο συγκεντρωτικό, θα γίνει πιο εχθρικό και μάλιστα επιχειρώντας να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την εκτελεστική εξουσία, όπως λέει και το νομοσχέδιο, το επιτελικό κράτος, στην πραγματικότητα θέλει να ανακτήσει τη χαμένη της αξιοπιστία από ευρύτερα λαϊκά στρώματα υπό το φόβο μιας γενικευμένης αμφισβήτησής της. Γιατί το κράτος αυτό, το αντιλαϊκό, το βάρβαρο, το σάπιο θα έχει συνέχεια. Άρα μην νομίζετε ότι ο λαός θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Μην νομίζετε ότι το φοιτητικό κίνημα θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια με την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, όταν στα πανεπιστήμια πλέον θα αλωνίζουν οι επιχειρήσεις και στην έρευνα και στους διάφορους τομείς των πανεπιστημίων. Άρα λοιπόν, προνοώντας η κυβέρνηση ότι αυτή η αντιλαϊκότητα και η βαρβαρότητα της πολιτικής θα έχει λαϊκές αντιδράσεις, προσπαθεί από τώρα να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Μάλιστα. Το ΚΚΕ εδώ θα κάνουμε αυτό που λέγαμε και προεκλογικά ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη και μέσα και έξω από τη Βουλή που έχει διαφορετική εναλλακτική πρόταση και μάλιστα πρόταση εξουσίας, όχι πρόταση διαχείρισης. Και το είπαμε και χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Κύριε Σιδηγάκη, μια κουβέντα ακόμα γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Το είπαμε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής ότι εμείς προσδοκούμε και θέλουμε παλεύουμε για μια άλλη κοινωνία. Μια άλλη κοινωνία που και η διαφάνεια και η ισονομία και η κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο θα έχει μόνο μέσα από μια